Ξεκίνησε η συγκομιδή Βάμβακος από τους παραγωγούς, με τα πρώτα σημάδια να είναι ενθαρρυντικά, καθώς υπάρχει καλή απόδοση στη σοδιά, παρόλες τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, με τους παραγωγούς να έχουν καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για αυτό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι εδώ και καμιά εβδομάδα έχει αρχίσει η συγκομιδή του Βαμβακιού. Τα πρώτα σημάδια είναι ότι έχουμε καλές τερματικές αποδόσεις. Το αναμέναμε αυτό. Επίσης πρέπει να αναφέρουμε ότι το φετινό καλοκαίρι ήταν κάπως δύσκολο για τους βαμβακοπαραγωγούς, γιατί είχαμε παρατεταμένα υψηλές θερμοκρασίες. Όλοι ζήσαμε αυτούς τους καύσονες και παρατεταμένη ανομβρία. Αυτό σημαίνει ότι χρειάστηκαν περισσότερα ποτίσματα, περισσότερη προσπάθεια από τους παραγωγούς και περισσότερα έξοδα. Μάλιστα με τέτοιο καιρό είχαμε συστήσει στους παραγωγούς να παρατείνουν τα ποτίσματα καμιά εβδομάδα πιο πίσω από την συνηθισμένη εποχή διακοπής των ποτισμάτων και πολλοί επιμελείς παραγωγοί έτσι έπραξαν. Στις πολλές περιπτώσεις λοιπόν των παραγωγών που οι αρδεύσεις ήταν ικανοποιητικές, οι αποδόσεις αναμένονται να είναι καλές. Το θετικά απρόσμενο γεγονός είναι η μεγάλη αύξηση της τιμής του για τη φετινή χρονιά, σύμφωνα με τον κύριο Ρόιδο, του οποίου η τιμή αναμένεται να κινηθεί στα 0,70 λεπτά το κιλό. Εκείνο όμως που χαρακτηρίζει τη φετινή χρονιά με έναν πολύ θετικό τρόπο είναι η μεγάλη, η απρόσμενη αύξηση της τιμής του βαμβακιού. Φαινόταν από νωρίς ότι θα είναι μια καλή χρονιά από άποψη τιμών και θεωρούσαμε καλή ότι θα κινηθεί πάνω από τα 50 λεπτά το κιλό. Αναφέρω, το ξέρουν οι παραγωγοί, ότι τα τελευταία δύο χρόνια η τιμή ήταν 40 λεπτά περίπου. Ενώ έτσι λέγαμε και μάλιστα έγιναν και μερικές προπολήσεις σε τιμές πάνω από το 50, μόλις πλησίαζε η συγκομιδή άρχισαν τα πράγματα να κινούνται προς το επίπεδο των 60 λεπτών το κιλό. Θεωρήθηκε αυτό μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη και ώσπου να αφομοιώσουμε αυτό το επίπεδο τιμών, αρχίζοντας τη συγκομιδή, στη Θεσσαλία μιλούσαν για 65, 67 λεπτά, 70 λεπτά και σας λέω ότι σε δικά μας πλέον οικοκυστήρια έχουν ανακοινωθεί τιμές για 70 λεπτά το κιλό. Το βαμβάκι λόγω καιρικών συνθηκών και ξηρασίας δεν μπήκε τόσο καλά σε κιλά. Η συγκομιδή στον νομό Σερών τώρα ξεκινήσει, δεν είναι πάρα πολλές μέρες που έχει ξεκινήσει. Η τιμή είναι πολύ καλή φέτος. Η τιμή είναι καλή φέτος για το βαμβάκι. Αλλά είναι λίγη ποσότητα. Εντάξει, η ποσότητα είναι λίγο λόγω της ξηρασίας. Δηλαδή, φανταστείτε, μετά τη μεγάλη πλημμύρα που έχει κάνει 4 Ιανουαρίου στον κάμπο, οι βροχές ήταν λίγες, πολύ ελάχιστες. Κάτι που δεν το περίμενε και ο πιο αισιόδοξος παραγωγός, καθώς η τιμή αύξησης αγγίζει το 70%. Με τον προϊστάμενο της φυτικής και ζωικής παραγωγής, κύριο Ρόιδο, να λέει χαρακτηριστικά πως φέτος το βαμβάκι θα μοιράσει πλατιά χαμόγελο στους παραγωγούς. Αυτό καταλαβαίνετε είναι κάτι που δεν περίμενε και ο πιο αισιόδοξος παραγωγός. Μιλάμε για μια αύξηση σε σχέση με πέρυσι του επίπεδου 70%. Οπότε, καλές φαίνονται ότι θα είναι οι αποδόσεις. Οι τιμές δεν χρειάζεται να τους σχολιάσουμε. Φαίνεται ότι φέτος το βαμβάκι θα μοιράσει πλατιά χαμόγελα στους παραγωγούς μας που μοχθούν και προσπαθούν.